Μας ήταν ο Βασίλης Κασάνδρας και ο Λεωνίδας Μπόνης. Ήταν φοιτητές στην Σχολή Καλών Τεχνών, στην περίφημη Μποζάρ στο Παρίσι, όταν λάβαν μέρος στο διαγωνισμό το 1926. Ο Κασάνδρας ήταν γεννημένος στην Αθήνα, ο Μπόνης στην Κωνσταντινούπολη. Βρεθήκανε στο Παρίσι, καμιά δεκαετία διαφορά, και αποφάσισαν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό. Ήταν ένας διεθνής διαγωνισμός το 1926. Και παρόλο που τα φοιτητές πήραν το πρώτο βραβείο. Ούτε οι ίδιοι δεν το πίστευαν και μάλιστα με την προϋπόθεση ότι μπορεί και να το κτίσουν. Κάτι που δεν είναι καθόλου σίγουρο όταν κερδίζεις διαγωνισμό, ότι κτίζεις και το βραβείο. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ένας από τους πρώτους μεγάλους διαγωνισμούς που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Από τους πρώτους όχι, αλλά ίσως είχε διεθνή χαρακτήρα. Αυτό ήταν το διαφορετικό στοιχείο. Γιατί αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς έχουν το 1902-3 και μετά και τους. Αλλά αυτός ήταν διεθνής και μάλιστα οι κριτές ήταν από την Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου, Ακαδημία του Κένσιγκτον. Και μάλιστα ήταν και μια αφορμή να ψάξω λίγο τα αρχεία στην Αγγλία, αλλά δεν βρέθηκε τίποτα. Χαρακτηριστικό είναι ότι πήραν μέρος πάρα πολύ και Έλληνες και ξένοι. Με αρκετά διαφορετικές προτάσεις ο καθένας. Ναι, είχαμε πολλούς έτσι γνωστούς Έλληνες αρχιτέκτονες που πήραν μέρος στο διαγωνισμό. Ο Λαζαρίδης, ο Τζελέπης και ο Κοντολέων, ο Νικολούδης. Αλλά παρόλα αυτά το διαγωνισμό το κέρδισαν αυτοί οι δύο άγνωστοι φοιτητές της Μποζάρ. Στέγαση μιας τοάς είναι στα 5, στα 6, στα 7 μέτρα σε επίπεδο πρώτου ορόφου. Η πιο σπάνια στέγαση μιας τοάς είναι να τη στεγάσει ψηλά. Ψηλά στεγασμένη είναι η περίφημη στοά Βιτόριο Εμμανουέλε στο Μιλάνο. Αν θυμάμαι καλά, αντιλαμβάνεσαι κάποιους ορόφους μέχρι να φτάσεις στην γυάλινη οροφή. Ίσως αυτό να έδρασε έτσι υποδωρίως στην απόφαση για το σε ποιο επίπεδο θα σκεπαστεί η στοά. Όμως αυτό το οποίο εγώ επιθυμούσα πολύ ήταν την ώρα που περνάς από τη στοά Σπυρομήλιου, να μην χάνεις αυτό που είχες πάντα, δηλαδή τις εσωτερικές όψεις των κτηρίων. Να βλέπεις δεξιά το παλάς και αριστερά τα κτίρια της πτέρυγας οδού Σταδίου. Και πρέπει επίσης να θυμίσω ότι αυτή η στοά είχε γύρω-γύρω και εξακολουθεί να έχει ένα προστέγασμα, μια μαρκίζα φωτεινή. Οπότε το να σκεπάσεις κάτι λίγο πιο ψηλά αρχίζει και το ένα ακυρώνει το άλλο. Το άλλο το οποίο εγώ επιθυμούσα ήταν η στοά αυτή να μην στεγαστεί ασφυκτικά, στεγανά. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ήρθε το γυάλινο στέγαστρο, αφήνοντας από την περιοχή του Παλάς περίπου 6 μέτρα ύψους αέρα, αυτό βοηθάει στον φυσικό αριθμό της στοάς και στη διατήρηση ενός φυσιολογικού κλίματος, αν θέλετε, παρόλο που αυτό σε ορισμένους δεν αρέσει. Υπάρχουν άνθρωποι, κάποιοι καταστηματάρχες ίσως, οι οποίοι θα θέλανε να είναι κλειστοί στο άωστε. Να είναι ελεγχόμενο. Ναι, αλλά κάποτε νομίζω πρέπει να ξανασυμφιλειωθούμε με το καταπληκτικό κλίμα μέσα στο οποίο ζούμε εδώ στις μεσογειακές χώρες και στην Αθήνα πολύ περισσότερο. Τώρα από εκεί και πέρα η φόρμα θα ήθελα να είναι μια φόρμα η οποία να μην επαναλαμβάνει συνήθεις καμπύλες, θόλους και πρότυπα τα οποία δεν θα είχαν καμία σχέση με το αρχικό έργο. Έχουμε ένα έργο που χτίστηκε το 1925-30, είχε μία ανοιχτή στοά, ερχόμαστε το 2005 να την σκεπάσουμε. Νομίζω πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει μία διάσταση ανάμεσα στις εποχές
και κάποιο κοντράστ, μια αντίθεση στις μορφές. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο και έχουμε αυτή την επίπεδη γυάλινη επιφάνεια. Από εκεί και πέρα, το πώς θα στηρίξεις μια τόσο μεγάλη στέγαση, μιλάμε για 1200 τετραγωνικά μέτρα, και αν αυτό το πολλαπλασιάσουμε με το ειδικό βάρος και το πάχος του γυαλιού, μιλάμε για τεράστια φορτία. Ναι. Το πώς θα το στηρίξεις σε ένα κτίριο το οποίο έχει κτιστεί σε διαφορετικά στάδια και έχει και αρμούς διακοπής, αυτό βάζει θέματα δύσκολα, διότι τα κτίρια, όλα τα κτίρια έχουν μια σχετική μετακίνηση. Κινούνται, δεν χρειάζεται να κάνει σεισμό για να υπάρχουν μικρομετακινήσεις. Γι' αυτό το λόγο και η στέγαση αυτή στηρίχθηκε στην πτέρυγα της οδού σταδίου και βγήκε σαν πρόβολος, ελεύθερος, να σκεπάσει το άνοιγμα το από κάτω. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτές τις σιδερένιες ράβδους, οι οποίες στηρίζουν αυτό το πρόβολο. Είναι ένα τεράστιο οικόπεδο στο κέντρο της Αθήνας, ανεκμετάλλευτο μέχρι τότε. Αν σκεφτούμε ότι, όπως είπαν και διάφοροι μελετητές της περίοδου, ότι ήταν το μεγαλύτερο κτίριο στην Ελλάδα, ήταν ένα οικόπεδο που προέκυψε ως ιδιοκτησία του Όθωνα για τη χρήση των βασιλικών στάβλων, επειδή ήταν κοντά στα Νάκτορα. Οπότε αυτό πέρασε στην ιδιοκτησία του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Υπήρχαν και άλλες προτάσεις για την εκμετάλλευση του γηπέδου από άλλους αρχιτέκτονες πριν γίνει ο διαγωνισμός. Ωστόσο, η διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου αποφάσισε να γίνει διαγωνισμός και να υλοποιηθούν αυτά τα τρία κτίρια σε ένα, σύμφωνα με την επιλογή της βραβευμένης λύσης, και να έχουμε την εμφάνιση των ΣΤΟΟΝ για πρώτη φορά σε ένα τόσο μεγάλο κτίριο στην Αθήνα. Οι οποίες ΣΤΟΕΣ είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές στην οργάνωση του κτιρίου. Ναι, ιδίως η ΣΤΟΑ που είμαστε τώρα, η ΣΤΟΑ Σπυρομήλιου. Υπήρχε και μια άλλη που ενώνει την άλλη πλευρά της Μεσαίας Πτέρυγας με το κτίριο της Πανεπιστημίου, όλες αυτές δεν δόθηκαν χρήσεις για τους διαβάτες. Διατηρήθηκε σαν είσοδο γκαράζ και εξυπηρετήσεις των δύο αυτών πτερύγων. Επίσης υπάρχουν γκάρσιες στοές που ενώνουν την οδό Πανεπιστημίου, συγγνώμη, την οδό Σταδίου με την στοά Σπυρομήλιου, καθώς και μία που υπήρχε από την Πανεπιστημίου που έμπαινε σε αυτή την άλλη στοά που σήμερα δεν χρησιμοποιείται. Και βέβαια πάρα πολλά καταστήματα που κυριάρχησαν στην οικονομική, εμπορική ζωή της Αθήνας. Το Sydney Noel για πάρα πολλά χρόνια, στη γωνία Αμερικής και Σταδίου. Το Hermès Andrés, μεγάλο τουριστικό γραφείο. Και βέβαια τα καταστήματα του Μουριάδη, του Τζάνες, του Ψαρού, του Τσαντίλη αργότερα και άλλες πολλές χρήσεις που ίσως μου διαφεύγουν. Ψηλά η στέγαση και να αφήσει τον αέρα να κυκλοφορεί ελεύθερα, είναι κάτι το οποίο σχετίζεται άμεσα, κατά τη γνώμη μου, ως εξωτερικού παρατηρητή κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, με τον δημόσιο χαρακτήρα που έχει αυτό το πέρασμα. Είναι ένας δρόμος της πόλης, όπως πάντα ήταν. Δεν είναι λοιπόν ένα κομμάτι του δημοσίου χώρου που ήρθε να το κλείσει κάποιος για να φέρει μια νέα χρήση. Είναι καταρχήν ένα πέρασμα στην πόλη. Ακριβώς με το ότι δίνει στον αέρα. Μάλλον τη δυνατότητα εισόδου του φυσικού αερισμού κατευθείαν και στην αντίληψη του κόσμου περνάει ότι είναι κάτι ανοιχτό, κάτι ελεύθερο. Ακριβώς το ότι είναι ένα δημόσιο πέρασμα, το οποίο είχε απαξιωθεί από την δεκαετία του 70 και δόθε, θελήσαμε να το τονίσουμε και γι' αυτό και το σηματοδοτήσαμε με αυτή τη φωτεινή σχισμή στο δάπεδο.
να τραβάει, αν θέλετε, και την περιέργεια, να σε κάνει να περάσεις όπως περνά αυτή η λωρίδα η φωτεινή, να περάσεις μέσα από τη στοά και να μην πας απ' έξω. Νομίζω το καταφέρνει, ειδικά τις βραδινές ώρες που φωτίζεται. Αποκτά ακόμα. Ναι, γιατί έχει και τη συνέχεια της προς τον πεζόδρομο στο Βουκουρεστίο. Ένα από τα πολύ ωραία χαρακτηριστικά της Αθήνας είναι αυτό το δίκτυο των στοών που περνάει μέσα από τα τετράγωνα και που σου επιτρέπει από το να κόψεις δρόμο μέχρι να μπεις να χαζέψεις καταστήματα μέσα στις στοές. Στοές κλειστές, στοές ανοιχτές, που δυστυχώς είναι απαξιωμένες. Πρέπει και εσύ να θυμάσαι. Όχι όλες. Ναι. Αλλά. Ναι, αρκετές. Νομίζω ότι τώρα πλέον αρχίζει και περνάει στην αντίληψη ότι μπορούν να αναβαθμιστούν οι στοές. Εγώ που είμαι λίγο παλιός, όποιος διαβάσει τον οικοδομικό κανονισμό του 55 περί των εναθήνες και πειραιείς στοών που τις χωρίζει σε παρόδιες στοές, σε στοές διαμπερίς κλπ. Καταλαβαίνει ότι παλιότερα ο κόσμος είχε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικές είναι οι στοές σε μια πόλη. Ακόμα και όταν πρωτοχτιζόταν η Αθήνα το 19ο αιώνα, επέμενε ο δυστυχής, είχε γράψει και ένα άρθρο, αν θυμάμαι καλά, ο Στάουφερ, μπορεί και να κάνω λάθος, κάποιος από εκείνους τους βαβαρούς και τους έλεγε, αφήστε να γίνουν παντού στοές. Η πόλη αυτή με αυτόν τον ήλιο και αυτή τη ζέστη χρειάζεται το καλοκαίρι τις στοές. Και βεβαίως και τις λίγες φορές που βρέχει πάλι χρήσιμες είναι οι στοές. Δεν πέρασε παντού. Όπου όμως υπάρχουν στοές και υπάρχει και συνέχεια των στοών, είναι προφανές ότι αναβαθμίζεται και η εμπορική χρήση και γίνεται πιο φιλικός ο δρόμος. Δεν υπάρχουν τα αρχικά σχέδια, παρά μόνο ελάχιστα, που δείχνουν μόνο την πρόταση πάνω στην οδό σταδίου. Άρα δεν ξέρουμε ποια ήταν η αρχική μορφή της πρότασης στην οδό Πανεπιστημίου. Δυστυχώς δεν βρεθήκαν σχέδια ούτε στο Μετοχικό Ταμείο, ούτε στα προσωπικά αρχεία των αρχιτεκτώνων. Η πρόταση που έχουμε, ας πούμε, το αρχικό σχέδιο της οδού σταδίου, δείχνει μία λύση που ξέφευγε πάρα πολύ από τα δεδομένα της εποχής, δηλαδή αφήνει πίσω τον αφαιρετικό κλασικισμό του Μεταξά, αφήνει πίσω τον εκλεπτισμό του Νικολούδη και προτείνει μία, αν όχι μοντέρνα λύση, μία ενδιάμεση λύση προς το Art Deco που αρχίζει να εμφανίζεται και την εποχή στο Παρίσι. Εξάλλου είπαμε ότι οι φοιτητές ζούσαν στο Παρίσι, είχαν ενημέρωση αυτού του κλίματος εφορίας που κυριαρχούσε στην Μποζάρ μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτό προσπάθησαν να φέρουν στην Αθήνα. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια σχετικά μοντέρνα λύση βλέποντας τις άλλες προτάσεις. Τώρα, η πρώτη φάση περιλαμβάνει το κτίριο της οδού σταδίου που έπρεπε να ήταν ένα μεγάλο κατάστημα. Τελικά δεν υλοποιήθηκε ως μεγάλο κατάστημα και έγινε απλά ένα κτίριο γραφείο. Αυτό άρχισε να χτίζεται το 27-28 και σιγά σιγά τελείωσε μέχρι το 32 που άρχισε να χτίζεται η δεύτερη πτέρυγα που περιλαμβάνει το κινηματοθέατρο Παλάς και από κάτω το κοσμικό καμπαρέ της εποχής, το Μαξίμ. Είχε ενδιαφέρον γιατί ο Κασάνδρας έχει γράψει μετά ένα βιβλίο για τις επάλλες αίθουσες θεαμάτων και δείχνει έτσι από στατική πλευρά πώς ήταν ενδιαφέρον να έχεις αίθουσες θεαμάτων τη μία πάνω στην άλλη. Το ίδιο φύρμωσε λίγα χρόνια αργότερα και στο Ρεξ, το θέατρο της Κοντοπούλη, το χειμερινό, και αρκετά χρόνια αργότερα, με πολύ έτσι μεγαλύτερη επιτυχία όσον αφορά το τμήμα της σύνθεσης, έχει όχι της όψης, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Η τρίτη πτέρυγα είναι στην Οδό Πανεπιστημίου. Άργησε πολύ να γίνει, 10 χρόνια σχεδόν μετά το διαγωνισμό, οπότε πιστεύω ότι και η αρχιτεκτονική είχε εξελιχθεί, οπότε προτίμησαν ένα στυλ πιο κοντά στον μοντέρνο κλασικισμό του τέλους δεκαετίας του 30, κάτι που ήταν αποδεκτό σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Είχαμε ήδη μια στροφή γενικότερη της αρχιτεκτονικής προς την τάξη. Αν θυμηθούμε τα υπόλοιπα κτίρια της Οδού Πανεπιστημίου, που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, το Λογιστήριο, και αυτή η πτέρυγα ήθελε να ενταχθεί σε αυτή την καινούργια εικόνα περί αρχιτεκτονικής. Δηλαδή κλασική ως προς την σύνθεση, μοντέρνος προς την χρήση του υλικού και την μείωση του διακόσμου.
το δίκτυο των ΣΤΟΝ υπάρχει σε έναν βαθμό στην Αθήνα. Απλώς έχουμε συνηθίσει στην απαξιωμένη τους εικόνα που μας δυσκολεύει να τη δούμε σαν δίκτυο, σαν μια ροή μέσα στην πόλη. Υπάρχει πολλοί κόσμος που προτιμάει να μην κυκλοφορεί μέσα στις ΣΤΟΕΣ. Πάντως οι αρχιτέκτονες που σχεδίασαν το μετοχικό ταμείο στρατού το καιρό εκείνο έφτιαξαν επιλεκτικά ΣΤΟΕΣ. Δηλαδή, παρόδια ΣΤΟΑ έφτιαξαν στην οδό Βουκουρεστίου. Ναι. Όπως λοιπόν κατεβαίνεις στη ΣΤΟΑ της οδού Βουκουρεστίου, ξαφνικά βρίσκεσαι μπροστά στο παλάς, το οποίο τότε ήταν ανοιχτό. Η ΣΤΟΑ δηλαδή συνέχιζε μέσα στα σκαλοπάτια και έμπαινε ελεύθερα μέχρι να φτάσει στις πόρτες του κινηματογράφου. Αυτό κατά τη δεκαετία του 60 καταργήθηκε. Βάλανε η αλλοστάσια μπροστά, χάθηκε αυτή η επαφή και η αμεσότητα της σχέσεις του έξω και το μέσα. Αυτή την αμεσότητα προσπαθήσαμε εμείς να την ξαναφέρουμε, φτιάχνοντας την κρυστάλλινη όψη χωρίς πλαίσια και συνδυάζοντάς την με τους κρυστάλλινους ανελκυστήρες για να εξυπηρετήσουμε την κίνηση των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Έτσι, μπορέσαμε να επαναξιοποιήσουμε το φουαγέ. Διότι το φουαγέ δεν είναι αυτό που βλέπουμε από το δρόμο. Το φουαγέ, κατά την οτροπία εκείνης της εποχής, ήταν στο πρώτο πάτωμα. Και φαίνεται σε αυτή τη λότζια την κρυστάλλινη που βλέπει στην οδό Βουκουρεστίου. Αυτό λοιπόν το φουαγέ, το οποίο το είπα και πρωτήτερα, είχε μετατραπεί σε μικρό θέατρο, το θέατρο Όρβο. Το ξανανοίξαμε, προσπαθήσαμε να μέσα στα πλαίσια και της ενίσχυσης του κτηρίου, μεγάλες κολόνες που έπρεπε να μπουν εκεί, προσπαθήσαμε να αποδώσουμε λιγάκι το ύφος του παλαιού, που το οποίο το βρήκαμε μόνο σε 2-3 φωτογραφίες με κάποιες μποαζερί, κάτι αιγυπτιόσχημα, επίκρανα. Δεν μπορείς να τα ξανακάνεις αυτά τα πράγματα, ούτε έχει και νόημα. Όμως νομίζω ότι έγινε ένας χώρος πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο που παρακολουθεί τις παραστάσεις και που συγκεντρώνεται εκεί και έγινε και ένα μεγάλο και πλούσιο μπαρ. Και έτσι ανέκτησε το κινηματοθέατρο Παλάς σε όλη την πληρότητα. Δηλαδή ξαναπόκτησαν νόημα όλες αυτές οι σκάλες που οδηγούν απάνω και οδηγούν στο φουαγέ που είναι η καρδιά της κοινωνικής συνάθρησης. Σε μια παράσταση. Σε μια παράσταση, ακριβώς. Αυτό που γίνεται εδώ μέσα είναι το μισό. Το άλλο μισό ίσως και πολύ πιο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται απ' έξω ή που γίνεται και στο δρόμο, καθώς πεζοδρομήθηκε η οδός Βουκουρεστίου και βλέπεις σμάρι τον κόσμο που μαζεύεται και πριν και μετά. Και έτσι νομίζω με επιμέρους χειρονομίες που ναι, είναι δουλειά της αρχιτεκτονικής, το ζητούμενο είναι η κοινωνική συμμετοχή και η αναζωοδότηση του χώρου. Και είμαι ευτυχής που είχαμε την στήριξη και της Τράπεζας Πειραιώς και των άλλων συναδέλφων που ασχολήθηκαν εδώ με τα έργα, γιατί δεν ήμασταν μόνο οι αρχιτέκτονες, ήταν η μηχανική ήχου, ήταν η ειδική στην ακουστική μελέτη κλπ. Διαγραφές του διαγωνισμού προβλεπόταν ακόμα περισσότερες χρήσεις, αλλά η επενδυτική πολιτική του μετοχικού ταμείου στρατού δεν επέτρεψε την υλοποίησή τους. Δηλαδή είχαμε ένα γκρα μαγκαζά στην Σταδίου να γίνει, δεν έγινε. Ευτυχώς έγινε το Άττικα και έγινε ισορρόπησε η μεταφορά της χρήσης στην οδό Πανεπιστημίου. Αντίθετα στην Πανεπιστημίου προβλεπόταν ένα Grand Hotel, αλλά επειδή είχε γίνει ανακαίνιση Μεγάλης Βρετανίας, θεωρήσαν ότι δεν συμφέρει να έχουμε δίπλα δύο τόσο μεγάλα ξενοδοχεία. Οπότε προέκυψε η μέγιστη χρήση του κτηρίου ως χώρους γραφείων. Μοναδική εξαίρεση, η
κεντρική πτέρυγα με το Παλάς και το Μαξί. Το Παλάς θεωρείται ότι ήταν ο μεγαλύτερος κινηματογράφος του Βαλκανίου. Με τελείως καινούργιες προδιαγραφές, εξαερισμού, πυρασφάλειας, αθόρυβα δάπεδα, οι ταξέτες δεν ζητούσαν φιλοδόρημα και βέβαια άρχισε να αποκτά και πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες που ερχόταν να παίξουν στην Αθήνα, Ζοζεφίν Μπέικερ και πολλοί άλλοι. Και βέβαια αυτό συνεχίστηκε και μετά τον πόλεμο, όταν εδώ γινόταν όλες οι μεγάλες πρεμιέρες, τις οποίες παρακολουθούσε η τέως βασιλική οικογένεια, οι πολιτικές αρχές. Γενικά ήταν ένα σημείο αναφοράς για την καλλιτεχνική και κοινωνική ζωή του τόπου. Το θέατρο Παλάς κατά το Μεσοπόλεμο, όταν πρωτοφτιάχτηκε, ήταν το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια. Ίσως ήταν οι θέσεις λίγο μικρότερες, οι διάδρομοι λίγο πιο στενοί. Έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αθηναϊκή κοινωνία, ανακαινίστηκε 2-3 φορές. Εμείς το γνωρίσαμε σαν σινεμά πια, όταν ήμασταν έφηβοι αργότερα, στη δεκαετία του 70. Χτίστηκε σαν κίνημα το θέατρο, δηλαδή και σινεμά και θέατρο. Κάποτε μάλιστα χρησιμοποιήθηκε για πολλά χρόνια, καμιά δεκαετία, για τις συναυλίες της Κρατικής Ορχήστρας των Αθηνών, λόγω του μεγέθους και του χώρου και της σχετικά καλής ακουστικής που έχει. Ένα κομμάτι, καθώς είναι ενός σημαντικού κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας, ενός μεγάλου κτηρίου, που, όπως ίσως ξέρετε, ήταν αποτέλεσμα ενός διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, 1922 νομίζω. Και καθώς αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του κτηρίου, συγκέντρωσε πάρα πολλές ανά εποχή δραστηριότητες της αθηναϊκής κοινωνίας. Κατά καιρούς άλλοτε λειτουργήσε στο σύνολό του με φουαγέ που τώρα τα ξανά έχει τα φουαγέ στον όροφο, παλιότερα κατακαιρματίστηκαν αυτά, έγιναν επιμέρους θέατρα. Δεν ήταν πάντα ομαλή η ροή της λειτουργίας, ούτε και πάντα ήταν οι ίδιες οι απαιτήσεις του κόσμου ή της μόδας. Τώρα, ας πούμε, τα σινεμά δεν λειτουργούν όπως λειτουργούσαν παλιά. Πάντως, από το συνολικό συγκρότημα που προστατεύεται ως διατηρηταίο, ειδικά το Παλάς είχε μια ειδικότερη προστασία στο θέμα της του εσωτερικού του, της μορφής του. Της διατήρησης, εννοείται. Ναι, ναι, από άποψη διατήρησης. Έπρεπε κανείς να είναι κάπως πιο προσεκτικός για το πώς θα μπορέσει να το ανακοινήσει και να διατηρήσει ορισμένα στοιχεία για τα οποία, αν θέλετε, μπορούμε να μιλήσουμε. Έπρεπε δηλαδή η μελέτη και η πρόταση να εγκριθούν από το Κεντρικό Συμβούλιο Ενωτέρων Μνημείων και νομίζω ότι θα έπρεπε κανείς να εξισορροπήσει τις έννοιες του διατηρηταίου και την έννοια του εξυγχρονισμού. Της επανάχρησης, για να μπορέσει ένα έργο το οποίο χτίστηκε πριν από 80 χρόνια να λειτουργήσει με επιτυχία σήμερα. Εξ αρχής υπήρχαν προβλέψεις για δύο μεγάλα ζαχαροπλαστεία, καφενεία ζαχαροπλαστεία, το Ζόνας και το Φλόκα και το περίφημο καφέ Μπραζίλια, τα οποία μάλιστα στην κήρυξη του κτηρίου ως διατηρηταίο μνημείου το 89 κηρύχθηκαν διατηρητές αυτές τις κρίσεις, όχι όλα του Φλόκα, είχε ήδη κλείσει, αλλά το Ζώνα, στο Μπραζίλια, το Παλάς και το Θέατρο Αλίκη, το οποίο ιδρύθηκε το 71 στη θέση του παλιού κινηματογράφου Μαξί, που είχε διαδεχτεί το παλιό καμπαρέ Μαξί. Λοιπόν, το Brazilian ήταν ένας πόλος έλξης πολλών διανοούμενων της εποχής, καλλιτεχνών, και μάλιστα έχουν γραφτεί και κείμενα και του Κώστα Ταχτσί, η Συμφωνία του Brazilian, και του Νάνου Βαλαωρίτη, ο οποίος γράφει εκτενώς για αυτό το καφέ. Ο Αλέκος Στασιανός το έχει εικονογραφήσει. Είναι ένα σημείο αναφοράς για την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Αθήνας,
και μάλιστα πολλοί συγγραφείς το εμπλέκουν στις υποθέσεις των ιστοριών τους. Και ο Γιάννης Μαρίς αναφέρεται στον Brazilian, ο Τσίρκας τοποθετεί την δράση της τελευταίας άνοιξης σε όλο το οικονομικό τετράγωνο και μάλιστα αναφέρει για το Φλόκα που σύχναζε ο Σεφέρης σε αντιπαράθεση με το Βάρναλι που σύχναζε στο παλιό Καρβουνάδικο που θανάζει στο Κολωνάκι για να δείξει και τη διαφορά των δύο πνευματικών ανθρώπων. Του Φλόκα επίσης είναι γνωστό ότι σύχναζε ο Γκάτσος με τον Χατζηδάκη, είχαν το δικό τους τραπέζι στο υπερυψωμένο εστιατόριο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ένας πόλος Έλξης αντίστοιχος της Rive στο Παρίσι με το Café Flore και το De Mago, αν παίρναμε το Ζώνας και το Φλόκα. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης όπως ο Άντωνι Κρίνη, η Σοφία Λόρεν, ο Ντάρελ, ο Γκίνσπερκ, όλοι πέρασαν από αυτό το περίφημο οικονομικό τετράγωνο, το οποίο για πολλές δεκαετίες τις εικόνες σε μια ειδική στήλη αναφερόταν ως απλά το κεντρικό τετράγωνο. Το κόσμος καταλάβαινε ότι όλα συνέβαιναν εδώ. Ήταν το κέντρο της Αθήνας. Δίπλα από το Σύνταγμα ήταν το κοινωνικό και καλλιτεχνικό κέντρο της πόλης. Διάκοσμο του Art Deco, όπως εκείνα τα επιχρυσωμένα επίκρανα στους πεσούς ή αυτή η κυματοειδής οροφή που θυμίζει πρότυπα από το Broadway ή από την Αμερική του Μεσοπολέμου. Την ίδια στιγμή ήταν ένα μάλλον απλό και λιτό κινηματοθέατρο, θα έλεγα απλούστερο από αυτό που βλέπουμε σήμερα, με την έννοια ότι οι επιφάνειές του, ας πούμε, δεν είχαν την κατάλληλη διαμόρφωση για την απορρόφηση του ήχου, απαιτήσεις που έχουμε σήμερα, και εμείς έπρεπε να προσθέσουμε κάποιες τέτοιες επιφάνειες. Είναι αυτές οι κόκκινες επιφάνειες, τα πετάσματα που βλέπετε στους τοίχους ή τα διάτριτα. Η προσθήκη αυτών των πραγμάτων έπρεπε να γίνει με έναν τρόπο που να μην ακυρώνει την αίσθηση του χώρου και το ύφος που είχε το κινηματοθέατρο όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργήσε. Αυτά όσον αφορά την αίθουσα, το εσωτερικό της οποίας... Χαρακτηριστικό νομίζω ήταν και οι λιτές γραμμές που είχε. Έτσι, ναι, είχε, ναι, λιτές γραμμές, τις οποίες νομίζω ότι εξακολουθεί να τις διατηρεί. Mm. Δηλαδή κανείς βλέπει σήμερα τις απλές πρισματικές κολόνες που κρατούν την οροφή, τα δοκάρια, τις σχετικά επίπεδες επιφάνειες που διαμορφώνουν τον χώρο, με εξαίρεση, αν θέλετε, αυτές τις καμπύλες που υπήρχαν στην ψευδοροφή που επιστρέφει το χώρο. Ήταν μια ψευδοροφή που είχε διαμορφωθεί κρεμασμένη από μια μεταλλική στέγη. Αυτή η μεταλλική στέγη δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις σημερινές προδιαγραφές, αντικαταστάθηκε και αντικαταστάθηκε και η ψευδοροφή, mm-hmm. από την οποία διατηρήσαμε το σχήμα και το πνεύμα, αλλά όχι ακριβώς και την κατασκευή. Πήραμε δηλαδή την ευκαιρία της ημιτονοειδής επιφάνειας, σχηματιστές επιφάνειας, να τις κάνουμε διάφανες, διάτριτες. Τις κλείσαμε με αυτές τις αυτόφωτες, τις ολόσωμες οπτικές ίνες, έτσι ώστε να αποδίδουν το σχήμα της οροφής, αλλά να μπορούν να παραλάβουν μέσα πια στην καινούργια οροφή όλες τις εγκαταστάσεις ήχου και φωτισμού του σημερινού θεάτρου. Κάτι που θα ήταν τεράστιο πρόβλημα αν κανείς κατέβαζε πύργους και ικριώματα για τον φωτισμό των παραστάσεων. Και το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων δέχθηκε με
με ρεαλισμό αυτήν την διασκευή, αν θέλετε, μιας μορφής ή μιας κατασκευής, προκειμένου να αποδοθεί το πνεύμα με το οποίο σχεδιάστηκε για το Μεσοπόλεμο το κινηματοθέατρο, αλλά να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προδιαγραφές. Ακόμα και η στέγη. Σήμερα έχει γίνει, η επικάλυψη στέγης έχει γίνει θολωτή από χαλκό με πολλαπλές μονώσεις ήχου, τόσο ώστε και να θυμίσουμε εδώ ότι αυτό το θέατρο έχει και άλλο θέατρο από κάτω, έχει και άλλους χώρους. Μάλιστα ο Κασάνδρας, που ήταν ένας εκ των αρχιτεκτών που το έχει σχεδιάσει, είχε γράψει και ένα βιβλίο κάποτε για τις επάλληλες αίθουσες θεαμάτων. Επάλληλες αίθουσες θεαμάτων με τις σημερινές συνθήκες ήχου έχουν απέτηση μιας αρκετά ακριβής και προσεκτικής ακουστικής μελέτης και ηχομόνωσης. Με βαριά υλικά, με πολλαπλά στρώματα. Έγινε πάρα πολύ δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, η ανακαίνιση ενός τέτοιου οργανισμού δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, η επιφάνιση, τα χρώματα, η διακόσμηση. Είναι ένα λειτουργικό περιεχόμενο και τεχνολογικό περιεχόμενο, το οποίο δεν φαίνεται και το οποίο είναι αυτό που εγγυάται και τις επιτυχίες των παραστάσεων. Πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε το χειροκρότημα στα δυο. Αυλαία και πάμε και περπατάμε μισό εσύ μισό εγώ. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε μια μυστική διαδρομή. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε το τέλος. Πάμε και ακολουθάμε το τέλος σαν καινούργια αρχή. Όλα αλλάζουν τα γούστα τα καιρούς και οι μόδες. Δεύτερον, το αρχικό χρώμα δεν υπήρχε, δεν το είδαμε. Το διαβάζουμε σε περιγραφές στα κείμενα του Κασάνδρα. Ήταν ένα μάλλον μπέζ ή φεό. Σήμερα μια παράσταση στην οποία πρέπει να εστιάσει την προσοχή σου στη σκηνή απαιτεί μάλλον σκουρότερο φόντο. Και από εκεί και πέρα ο συνδυασμός κάποιων χρωμάτων που κατέθιμο συνηθίζονται, ας πούμε το κόκκινο στα καθίσματα, αυτό το κόκκινο που δεν είχαμε λόγο να το αλλάξουμε, μάλλον έρχεται και αυτό από εκείνη την εποχή, κάθεται πιο καλά με γκρι φόντο και ακόμα και το γκρίζο χρώμα που αρέσει στους ανθρώπους του θεάτρου, τους βοηθάει στις σκηνοθεσίες τους, κόβει λιγάκι και τις μάζες που παρεμβαίνουν, δηλαδή οι κολόνες που παρεμβαίνουν μέσα στο χώρο χάνονται. Ελαφραίνει λίγο νομίζω, ναι. Το χώρο. Νομίζω ναι. Αυτά αλλάζουν με τα χρόνια και με τις εποχές, αλλάζουν τα γούστα. Αυτά ήταν τα κριτήρια που οδήγησαν εμάς σε αυτούς τους χρωματικούς συνδυασμούς. Και αν κάποιος αρχιτέκτον δεν χωνέψει ότι το έργο του είναι για κάποια περίοδο, για κάποιες χρήσεις, και μετά θα έρθουν άλλοι και θα το μεταπλάσουν, τότε μάλλον δεν έχει καταλάβει σε τι χρησιμεύει σε αυτήν την κοινωνία. Νομίζω κλείνοντας ενδιαφέρον το πιο σημαντικό, το ότι ξαφνικά η Αθήνα ξαναβρήκε ένα σημείο αναφοράς, ένα κοινωνικό σημείο αναφοράς. Τόσο από εμπορική σκοπιά, όσο και από
κοινωνική μέσω των καφέ ή του θέατρου. Μόνο που όχι ξαφνικά. Έπρεπε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, να έρθει αυτή η οικονομική ανάκαμψη της τελευταίας 20ετίας, έστω και αν σήμερα βιώνουμε ότι δήθεν ήταν λίγο ψευδεπίγραφη και τώρα έχουμε κρίση κλπ. Ας μην μπούμε στην κουβέντα για αυτά τα παιχνίδια. Όμως πραγματικά άλλαξε η κοινωνία και μπόρεσε να δεχθεί μια νέα εκδοχή του κοινωνικού ρόλου αυτού του συγκροτήματος.